Καλημέρα. Είναι μεγάλο Σάββατο. Καλή Ανάσταση σε όλους, καλές γιορτές. Σήμερα ήρθα να κάνω εμβολιασμό για βασιλικό πολτό, γιατί ο βασιλικός πολτός τελείωσε. Πρέπει να βγάλουμε άλλον. Είναι ευκαιρία τώρα, γιατί την Δευτέρα, πριν από 5 μέρες δηλαδή, έστειλα κάποιες μάνες σε κάποιον φίλο που ήθελε, οπότε έχω μελίσια τα οποία είναι ορφανά. Και είναι ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσω αυτά για την παραγωγή βασιλικού πολτού. Ιδάλλως θα έφτιαχνα κάποιο μελίσι. Αυτά τώρα είναι δεκάρια με 7-8 γόνους. Τα ορφάνεψα, πήρα τις μάνες δηλαδή για να τις στείλω τη Δευτέρα, οπότε σήμερα έχουν ανοιχτό γόνο, αλλά είναι μεγάλης ηλικίας και δεν θα τον πιάσουν εύκολα. Οπότε δεν θα έχω πρόβλημα με την αποδοχή των δικών μου των κελιών. Από μία βέργα στο κάθε ένα. Θα δείξω στη συνέχεια τις βέργες, είναι γνωστής εταιρείας, έχουν 45 κελιά η πλευρά που είναι για το βασιλικό πολτό, γιατί έχει και μία άλλη πλευρά που είναι πιο αραιά τα κελιά και έχει 20 νομίζω, που είναι για βασίλισσες. Κάθε βέργα λοιπόν 45 κελιά. Μία βέργα σε κάθε μελίσι. Δεν θα τροφοδοτήσω, γιατί έχει πολύ νέκταρ απ' έξω, είναι στο φουλ το κεράσι. Έρχεται πολύ νέκταρ. Τα μελίσια αυτά έχουν λίγο ανοιχτό γόνο, οπότε οι απαιτήσεις τροφή δεν είναι μεγάλες. Και θα δούμε πώς θα πάει. Τώρα, σαν πρώτο εμβολιασμό, επειδή και οι βέργες είναι καινούργιες ακέρωτες, τώρα θα τις χρησιμοποιήσω πρώτη φορά. Δεν θα με πειράξει αν έχω μικρή αποδοχή. Ας πάρουν μυρωδιά, ας τις καιρώσουν, ας πιάσουν λίγες. Σε 3 μέρες να μαζέψουμε ό,τι βασιλικό πολτό βάλουνε. Και ο δεύτερος εμβολιασμός θα είναι πολύ καλύτερος. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει ο εμβολιασμός. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα μελίσια που του πήραμε τη βασίλισσα για να τη στείλουμε. Οπότε έχει μείνει ορφανό. Ορίστε τα βασιλικά κελιά ορφάνιας. Αυτά και χαλάμε. Ωραία, χαλάσαμε τα δικά του. Τώρα ένα πλαίσιο θα το πάρουμε για να κάνουμε χώρο για τη βέργα. Αυτό και αυτό έχει ανοιχτό γόνο, όπως είπαμε όμως μεγάλης ηλικίας, και εδώ μέσα θα μπει η βέργα. Λοιπόν, θα δώσουμε εδώ και βέργες για λίγο, μέχρι να ετοιμάσουμε όλα τα μελίσια. Λίγο για να τις γλύψουμε. Θα τις ρατήσω λίγο με μελόνερο. Και μέχρι να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα μελίσια θα το έχουν γλύψει και θα τις πάρουμε για εμβολιασμό. Και τώρα διαλέγουμε ένα μελίσι για να πάρουμε το γόνο που θέλουμε για τον εμβολιασμό. Στην παρούσα φάση δεν μας ενδιαφέρει, που πρόκειται για βασιλικό πολτό, δεν μας ενδιαφέρει το γενετικό υλικό. Μπορούμε να το πάρουμε από οποιοδήποτε μελίσι και ας μην είναι επιλεγμένο. Απλά θα κάνει τη δουλειά μας πολύ πιο εύκολη εάν το πλαίσιο είναι κατάλληλο για να φαίνεται. Αυτό εδώ είναι μια χαρά. Thank you.
και πάμε για τον εμβολιασμό. Γιατί η βασιλοτροφία έχει χρονοδιάγραμμα το οποίο πρέπει να τηρηθεί ανεξαρτήτως καιρού. Είτε πρόκειται για βασίλισσες, είτε πρόκειται για παραγωγή βασιλικού πολιτού. Λοιπόν, είμαστε τρίτη μέρα από τον εμβολιασμό. Βγάλαμε τις βέργες από τα μελίσια. Μέχρι τώρα έβρεχε, τώρα έβγαλε λίγο ήλιο, συννεφιά, σταμάτησε. Και να προλάβουμε λίγο να τα κάνουμε, γιατί μάλλον θα ξαναξεκινήσει η βροχή. Δυστυχώς δεν είχα πατήσει το play όταν έστησα εδώ την πραμάτια μου και χάσατε το κόψιμο των κελιών. Τις προεκτάσεις δηλαδή που κάνανε, τα έχω όλα εδώ. Τα έκοψα με ένα μαχαίρι, αφαίρεσα από μέσα τη λάρβα, έμεινε μόνο ο βασιλικός πολτός. Και τώρα θα κάνουμε τη συλλογή, ή αν θέλετε τον τρίγο του βασιλικού πολτού. Αυτό είναι ένα εργαλειάκι το οποίο θα μας βοηθήσει πολύ. Είναι μια αντλία κενού και μια μπαταριούλα μικρή. Και τα δύο μαζί δεν κάνουν παραπάνω από 20 ευρώ. Και ένα διακοπτάκι εδώ. Πριν ξεκινήσουμε γάντια, μην ξεχνάμε ότι παράγουμε ένα τρόφιμο, ένα προϊόν προς κατανάλωση, οπότε πρέπει να είμαστε όσο πιο καθαροί και προσεκτικοί γίνεται. Όπως βλέπετε τώρα, ο τρίγος γίνεται στην εξοχή, γιατί το μελισσοκομείο αυτό είναι μακριά από το σπίτι. Ιδάλλως θα πήγαινα στο σπίτι, θα το έκανα στην κουζίνα του σπιτιού μου. Παρ' όλα αυτά,
γίνεται και εδώ, αρκεί να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ένα καθαρό καπάκι, χαρτί κουζίνας κάτω, γάντια και ξεκινάει ο τρίγος. Και αφού τελειώσαμε με τη συλλογή, έχουμε περίπου 40 γραμμάρια βασιλικού πολτού. Κάθε βέργα τέτοια συγκεκριμένη, αν είναι καλά γεμισμένη, βγάζει, και όχι με πλήρη αποδοχή γιατί η αποδοχή ήταν πολύ μέτρια, βγάζει περίπου ένα βασάκι βασιλικού πολτού. Τώρα έχουμε αυτό το φορητό ψυγιάκι. Μέσα έχω μία παγωκίστη. Και αφού τα πόσω τη σύρυγγα, θα μπει μέσα το βαλισάκι έως ότου φτάσουμε σπίτι, για να μπει μετά στα βαζάκια και από εκεί στην κατάψυξη. Αυτή ήταν η παραγωγή του βασιλικού πολτού. Δεν είναι κάτι δύσκολο, θέλει λίγο προσοχή, λίγο προετοιμασία και εξοικείωση. Τώρα θα ακολουθήσει ένας ακόμη εμβολιασμός. Θα μπουν οι βέργες ξανά μέσα στα μελίσια και σε 3 μέρες θα επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό θα το κάνω σήμερα και άλλη μια φορά, σύνολο δηλαδή 3 φορές, για να μην φτάσουμε στα όρια της αρενοδοκίας. Το μελίσι μετά θα μείνει πολλές μέρες ορφανό, οπότε είτε θα κοπεί παραφιάδες είτε θα του δοθεί ένα βασιλικό κυλί για να βγάλει μάνα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και να βγάζετε βασιλικό πολτό. Γεια σας.